οποία είναι μαραθώνια. Έχουμε, την άφηξη έχουμε εικόνα πλέον από παντού. Στην Μόρια. Έχουμε την άφηξη στη Μόρια από τον, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό. Ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχεται τον Πάπα Φραγκίσκο και οι τρεις προκαθήμενοι βρίσκονται στο ίδιο βαν. Των θελοντών και των ανθρώπων μας έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε συνθήκες. Έχουμε ένα διάλογο του περιγράφει τις συνθήκες για τις, οι οποίες επικρατούν εδώ στον καταβλισμό και στη συνέχεια οι τρεις προκαθήμενοι θα περάσουν, περνούν ήδη την είσοδο, μπαίνουν στον καταβλισμό. Μόνο αυτή, η πρώτη εικόνα την οποία θα αντικρίσουν θα είναι η εικόνα των ανισυνόδευτων παιδιών, τα οποία άλλα έχουν ζωγραφίσει φωτογραφίες, άλλα κρατούν κάποια πλακάτ με ένα μήνυμα το οποίο θέλουν να μεταφέρουν στους τρεις προκαθημένους, είτε στην Ευρώπη μέσω της εικόνας, στις χώρες οι οποίες αποτελούσαν για αυτούς τελικό προορισμό. Βλέπουμε ότι χαιρετά τα παιδιά. Αυτά είναι παιδιά, επαναλαμβάνω, ασυνόδευτα, τα οποία περιμένουν να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Βλέπετε ότι κρατούν τη σημαία της Συρίας, σαφέστατο το από πού προέρχονται, τα οποία περιμένουν να ολοκληρωθεί μια διαδικασία επαφών μη κυβερνητικών οργανώσεων από εδώ, από την Ελλάδα, με αντίστοιχες μη κυβερνητικές οργανώσεις σε σκανδιναβικές χώρες, είτε χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης. Εκεί έχουν κάποιους συγγενείς. Βρέθηκαν σε αυτό το ταξίδι να είναι ασυνόδευτα πλέον, φτάνοντας στην Ελλάδα, είτε γιατί κάποια έχασαν γονείς σε αυτό το πέρασμα από την Τουρκία προς τα νησιά, προς την Λέσβο στην συγκεκριμένη περίπτωση, είτε γιατί οι γονείς τους δεν είχαν χρήματα για να υποστηρίξουν το ταξίδι όλης της οικογένειας, προτίμησαν να διώξουν τα παιδιά, πλήρωσαν λοιπόν τους λαθροδιακινητές για να κάνουν αυτό το ταξίδι, ευελπιστώντας ότι με κάποιο τρόπο θα φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Το βλέμμα των παιδιών νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο από την περιγραφή οποιοδήποτε δημοσιογράφου αυτή τη στιγμή. Νομίζω επίσης ότι η ευκαιρία να συνομιλήσουν έστω και ελάχιστα με τον Πάπα αμέσως μετά, είτε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είτε με τον Αρχιεπίσκοπο, μόλις βρεθούν μέσα στην τέντα, μέσα σε μια σκηνή η οποία είναι περίπου 200-150 τετραγωνικά, είναι ο χώρος της συνάντησης. Η προσδοκία είναι ότι, επαναλαμβάνω, το είπα και στην αρχή της σύνδεσης της σημερινής, ότι αυτή η εικόνα, αυτό το μήνυμα, αυτός ο συμβολισμός ενδεχομένως να αγγίξει κάποιες χορδές ευαίσθητες Ευρωπαίων αξιωματούχων, Ευρωπαίων ηγετών, και να προσεγγίσουν διαφορετικά το θέμα του προσφυγικού. Ποιες πραγματικά μπορεί να είναι οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνος. Ωστόσο, αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι, έστω και αν είναι μεγάλο το ειδικό βάρος των σημερινών επισκεπτών εδώ στο καταβλισμό της Μόριας. Θα χρειαστεί ικανός χρόνος για να αλλάξουν προθέσεις, διαθέσεις, μυαλά και πάνω απ' όλα να ανοίξουν πόρτες, να πέσουν φράχτες, να πέσουν σειρματοπλέγματα τα οποία χωρίζουν τόσο τις χώρες όσο και τον τρόπο προσέγγισης και σκέψης σε κοινά ζητήματα μιας ένωσης η οποία λέγεται Ευρωπαϊκή. 150 είναι ο αριθμός των παιδιών τα οποία ταξιδεύουν ασυνόδευτα, συγγνώμη, πολύ παραπάνω είναι αυτά που ταξιδεύουν ασυνόδευτα και βρίσκονται εδώ. 150 είναι ο αριθμός ο οποίος χώρεσε στο σημείο υποδοχής. Βλέπουμε τον Πάπα Φραγκίσκο να έχει τεθεί επικεφαλής και να κατευθύνεται προς το εσωτερικό πλέον
του σημείου συνάντησης στην Μόρια, εδώ στον καταβλισμό κράτησης, στο κέντρο κράτησης. Σιγά σιγά περνάμε πλέον στις γυναίκες. Κάποιες από αυτές που βλέπετε είναι εργαζόμενες εδώ στον καταβλισμό, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι συγκεκριμένες πλέον γυναίκες και τα παιδιά είναι πρόσφυγες, οι οποίοι διαμένουν εδώ σε καθεστώς κράτησης. Και σε πολύ λίγο από τώρα νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους τρεις προκαθημένους να μπαίνουν στον χώρο. Τώρα βλέπουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος και αυτός συνομιλούσε με πρόσφυγες. Ο χώρος είναι στενός, είναι λογικό να υπάρχει μια δυσκολία στην μετάδοση των πλάνων αυτών. Ένα μικρό παιδί, ένα μωρό, πήρε κάποιος, δυσκολεύομαι να κατανοήσω ποιος ήταν αυτός, ή ο Πάπας Φραγκίσκος ή ο Οικουμενικός, Πατριάρχης πάνω ήταν, στην αγκαλιά του, το κράτησε για λίγο. Τώρα έχουμε κάποιους διαλόγους οι οποίοι ήταν έτσι κι αλλιώς αναμενόμενοι, και πολύ περισσότερο διάλογο και κουβέντα και μια έτσι πιο προσωπική σχέση θα υπάρξει μόλις περάσουν στον εσωτερικό χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί για να φιλοξενήσει ακριβώς αυτή την συνάντηση. Τώρα, τι θα επιχειρήσουν μέσα από αυτή τη συνάντηση? Να περάσουν ένα μήνυμα, ότι θα πρέπει να κάνουν υπομονή οι πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ, ένα μήνυμα ότι η ελπίδα δεν έχει χαθεί, ότι υπάρχει πρόθεση για να μεταστρέψουν το κλίμα μέσα από ενέργειες όπως η σημερινή. Πολύ περισσότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι το τελευταίο διάστημα έχουν βρεθεί, μια ενέργεια όπως η σημερινή, αναφέρομαι στο γεγονός ότι παρά το ότι είναι αρκετά εκείνα τα οποία χωρίζουν καθολικούς και ορθόδοξους, βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει κοινός τόπος για να σταθούν απέναντι σε προβλήματα τα οποία είτε αφορούν την καθημερινότητα, είτε αφορούν τα ήθη, τα έθιμα, τον τρόπο σκέψης λαών οι οποίοι συνυπάρχουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Εξακολουθεί να βρίσκεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει ήδη μία φορά η επαφή με τους μικρούς ταξιδευτές, με τα παιδιά τα οποία έφτασαν μέχρι εδώ, μέχρι τη Λέσβο, και παραμένουν στον καταβλισμό ασυνόδευτα, παρά το γεγονός ότι πέρασαν ήδη μία φορά, εξακολουθούν να συνομιλούν και να μένουν στο χώρο περισσότερο από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Και σιγά σιγά, αν καταλαβαίνω καλά από την εικόνα που έχουμε, φτάνει προς το εσωτερικό. Είναι το τελευταίο, είναι το κομμάτι εκείνο, το οποίο βρίσκεται δίπλα από ένα πόντιουμ που έχει, τρία μάλλον πόντιουμ που έχουν στηθεί, για να κάνουν τις δηλώσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας με τους πρόσφυγες, και στην συνέχεια, μετά από αυτές τις πεντάλεπτες δηλώσεις, θα έχουμε και την υπογραφή της κοινή δήλωσης των τριών προκαθημένων. Τα παιδιά στο προσκήνιο, τα παιδιά έτσι κι αλλιώς είναι η ελπίδα, τα παιδιά είναι αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν το μεγαλύτερο, αν θέλετε, πλήγμα και φέρουν το μεγαλύτερο βάρος και τα σημάδια του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη στη Συρία ή διαχρονικά στο Αφγανιστάν ή εδώ και 15 κοντά χρόνια, στο 13 για την ακρίβεια, στο Ιράκ, μέτωπα τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς εμφυλίου πολέμου και ένοπλης αντιπαράθεσης. Από αυτά τα μέρη η πλειοψηφία του κόσμου έχει μεταβεί στα ελληνικά νησιά και πλέον περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν για αυτούς τα πράγματα. Είναι σημαντικό, δεν ξέρω πώς το εκλαμβάνετε εσείς βλέποντας αυτή την εικόνα, ωστόσο βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους νωρίτερα και βλέποντας το χαμόγελο στα χείλη τους την ώρα αυτή που οι θρησκευτικοί ηγέτες περνούν από μπροστά τους, είναι μια εικόνα την οποία δεν την είχαμε νωρίτερα. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να έβλεπαν κάμερες στον εξωτερικό χώρο,
του καταβλισμού. Μπορεί να μην έμπαιναν μέσα. Μπορεί το ότι μπήκαν και οι κάμερες για πρώτη φορά σήμερα εδώ σε ένα κέντρο κράτησης να αποτελεί ένα σημάδι ελπιδοφόρο για αυτούς. Ωστόσο, απέχει πάρα πολύ από αυτό το οποίο βιώνουν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι αυτό που σας έλεγα πριν, άλλοι με ζωγραφιές, άλλοι με μηνύματα τα οποία έχουν γράψει στα αγγλικά, στα ιταλικά, προσπαθούν να περάσουν στον Πάπα, προσπαθούν να στρέψουν το βλέμμα τους προς τα χαρτιά τα οποία κρατούν, το ίδιο και προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, το ίδιο και προς τον Ιερώνυμο, τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται και αυτός δίπλα. Η εικόνα εξακολουθεί να μιλά από μόνη της. Μια φωτογραφία, η αποτύπωση της στιγμής και τα χαμόγελα στα πρόσωπα όλων. Αυτή είναι η εικόνα τουλάχιστον που εμένα μου κάνει εντύπωση, έχοντας δει τους ανθρώπους αυτούς νωρίτερα πώς έστεκαν προβληματισμένοι, πώς έστεκαν χαζεύοντας όλη την προετοιμασία από το σύνολο των ανθρώπων της ΕΡΤ που βρίσκονται εδώ από νωρίς το πρωί, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα αφηχθούν εδώ οι τρεις προκαθήμενοι. Ωστόσο, είναι άλλο να το ακούς, άλλο να σου λένε ότι θα συμβεί και άλλο να το βιώνεις, να συμβαίνει μπροστά σου, να είσαι εκεί και να μπορείς να μεταφέρεις ένα μήνυμα, να μπορείς να σφίξεις ένα χέρι το οποίο ευελπιστείς πως θα είναι μια στιγμή η οποία ενδεχομένως να ξημερώσει διαφορετικά την επόμενη μέρα για σένα. Μην υποτιμάτε το γεγονός επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μιας άλλης θρησκείας. Δεν υπάρχουν χριστιανοί εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μουσουλμάνοι, είναι σουνίτες. Ωστόσο, βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν την επίσκεψη κάποιων και τη συνάντηση κάποιων θρησκευτικών ηγετών, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν στο ελάχιστο με τη δική τους κουλτούρα, με τις δικές τους γραφές. Με τις γραφές υπάρχει μια σχέση, ωστόσο περιορισμένη, αρκετά μικρή, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν εμβαθύνει τόσο πολύ στα θέματα θρησκείας για να το γνωρίζουν αυτό. Βλέπουμε τη συνομιλία, αυτό που σας λέω, που σας είπα νωρίτερα. Βλέπουμε μια γυναίκα που προσπαθεί, αν καταλαβαίνω καλά τη γλώσσα του σώματος, φαντάζομαι το ίδιο καταλαβαίνετε κι εσείς που τη βλέπετε, προσπαθεί να του πει για το μήνυμα το οποίο περνάει προς τα έξω. Σφίγγουν το χέρι, τον ευχαριστούν. Κέντρο κράτησης εδώ στη Μόρια. 3.000 και πλέον άτομα, 700 άτομα περίπου τις τελευταίες εβδομάδες εντάχθηκαν σε καθεστώς κράτησης από όταν η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τέθηκε σε ισχύ. Ένα βέβαιο μέλλον για τους περισσότερους από αυτούς, μια ελπίδα πάντως που τη βλέπει κανείς να αποτυπώνεται σε πρόσωπα, χειραψίες, χαμόγελα. Βλέπουμε γονείς οι οποίοι παίρνουν τα παιδιά τους επάνω στους ώμους τους για να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εικόνα και αυτά, για να δουν τους τρεις θρησκευτικούς ηγέτες, οι οποίοι σιγά σιγά πλέον, μπορούμε να πούμε, γιατί το είπα και νωρίτερα, να το πω με ασφάλεια αυτή τη φορά, πλησιάζουν προς την τέντα των 150 τετραγωνικών μέτρων, όπου εκεί περιμένουν υπομονετικά στην πλειοψηφία τους οικογένειες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες. Αυτή είναι η τέντα, αυτή είναι η εικόνα, εκεί κατευθύνονται αυτή τη στιγμή, στην πλειοψηφία τους λοιπόν γυναίκες, παιδιά, και λιγότεροι αναλογικά με τον πληθυσμό της τέντας αυτής είναι οι άντρες, οι οποίοι συνοδεύουν τις οικογένειες. Είναι ένα επίσης χαρακτηριστικό αυτό του καταβλισμού και γενικότερα των καταβλισμών οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, ότι υπάρχουν αρκετές οικογένειες οι οποίες των οποίων επικεφαλής είναι η μητέρα, επικεφαλής είναι
η γυναίκα του σπιτιού που κάποτε έστηκε στη χώρα που άφησαν. Οι άντρες είτε έχουν μείνει πίσω για να στηρίξουν οικονομικά το ταξίδι. Το ποσό το οποίο θα χρειαζόταν για το δικό τους εισιτήριο είναι σημαντικό για να φτάσει μια ώρα αρχίτερα η οικογένεια η οποία έχει ξεκινήσει ήδη το ταξίδι, η γυναίκα και τα παιδιά δηλαδή, στον τελικό τους προορισμό, έστω και αν αυτό δεν συνέβη ποτέ. Λοιπόν, η εικόνα ξανά από τον χώρο έχει διαρκέσει. Βρισκόμαστε ήδη εκτός προγράμματος, μπορούμε να το πούμε δίχως δεύτερη σκέψη. Έχει διαρκέσει πάρα πολύ η παραμονή τους στο πρώτο στάδιο του χώρου επίσκεψης, στον πρώτο χώρο επίσκεψης. Σαφέστατα συνειδητή επιλογή να μείνουν με τα παιδιά για μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που είχε προγραμματιστεί. Βλέπουμε ότι οι φωτογραφίες δεν έχουν σταματήσει, εξακολουθούν να σταματούν σε διαφορετικά σημεία. Μην φανταστείτε ότι είναι καμιά τεράστια απόσταση, είναι μια διαδρομή συνολικά αυτό που βλέπουμε γύρω στα 50 μέτρα. Παρόλα αυτά, για αυτά τα 50 μέτρα χρειάστηκαν, δεν ξέρω, δεν έχω χρονομετρήσει, χρειάστηκε κάποιο 15 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Αν έχετε κρατήσει κάποιο διαφορετικό χρόνο από την Αθήνα, με διορθώνετε. Ο χρόνος ήταν 5 με 7 λεπτά για να διασχίσουν αυτή την διαδρομή, για να συνομιλήσουν με τους πρόσφυγες. Δαπάνησαν ακριβώς το διπλάσιο. Και τώρα κατευθύνονται προς την τέντα την οποία είδαμε και νωρίτερα, όπου υπομονετικά περιμένουν οι οικογένειες οι οποίες στέκουν μέσα. Οι άνθρωποι οι οποίοι, υπάρχει μια άλλη εικόνα, την εικόνα αυτή δεν τη βλέπετε εσείς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πίσω μου, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούν τα πλακάτ. Υπάρχουν αρκετά τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Προφανώς στη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να δείξουμε αυτή την εικόνα. Ωστόσο, φαντάζομαι θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος κάποια χέρια ζωγραφισμένα, τα οποία σηκώνονται πάνω από ένα ζωγραφισμένο σειρματόπλεγμα, ζητώντας ελευθερία. Υπάρχουν επίσης κάποια άλλα για τα οποία αναρωτιούνται ποιο ακριβώς είναι το έγκλημα το οποίο έχω διαπράξει. Απλώς διέφυγα τον πόλεμο με το Ισλαμικό κράτος, γράφει ένα άλλο πλακάτ. Επαναλαμβάνω ότι το σύνολο του καταβλισμού, δεν ξέρω αν είναι 1.000, 1.500, 2.000 άτομα, τα οποία αυτά πίσω από την κάμερα, πίσω από εμένα και αριστερά μου όπου βρίσκεται ο καταβλισμός, έχουν αφήσει τις σκηνές. Η ζέστη είναι αρκετά έντονη σήμερα εδώ, ο ήλιος είναι αρκετά δυνατός. Παρόλα αυτά στέκουν εδώ, έστω και αν δεν έχουν την εικόνα αυτή που έχετε εσείς. Να βλέπουν δηλαδή τον Πάπα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο να μιλούν με τους συμπατριώτες τους, πρόσφυγες και αυτοί, οι οποίοι όμως είχαν την τύχη να βρεθούν μέσα σε αυτή την τέντα και να συνομιλήσουν με τους τρεις προκαθημένους. Παρακολουθούμε την εικόνα, δεν ξέρω αν έχουμε ήχο από μέσα. Όχι, δεν έχουμε ήχο από μέσα. Δεν ξέρω αν έχει μπει η κάμερα της ΕΡΤ και αν έχουμε ήχο από το μικρόφωνο. Ας με ενημερώσει το ΒΑΝ λέγοντάς μου αν ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Όχι, δεν έχουμε τον ήχο. Θα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε l'interprete che sia dall'arabo che dalla lingua persa, se avete bisogno. Es un gusto, Maestad Francisco, verlo aquí en este país. Dominicana. Compasión, Brasil. Ecuador, yo soy Ecuador. Este cuadro en español.
Αντίστοιχος θα είναι ο χρόνος ο οποίος θα χρειαστεί. Ναι. Να υποθέσω ότι αντίστοιχος θα είναι και ο χρόνος ο οποίος θα δαπανηθεί εντός της τέντας από τους προκαθήμενους οι οποίοι έχουν εδώ και περίπου 1-2 λεπτά βρεθεί στον χώρο αυτό. Θα συνομιλήσουν με όλους όσους βρίσκονται εκεί. Ήταν έτσι κι αλλιώς προγραμματισμένο να υπάρξει μια πιο προσωπική προσέγγιση μέσα από ιστορίες του καθενός, μέσα από το ταξίδι, μέσα από τη διαδρομή τους. Όλα αυτά να συζητηθούν στον χώρο εδώ. Τόσο ο Πάπας Φραγκίσκος όσο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς επίσης και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο καθένας μέσα από έναν διάλογο με τα άτομα τα οποία έχουν επιλεγεί για να βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο, θα επιχειρήσουν να ακούσουν τις ιστορίες τους, θα επιχειρήσουν να τους δώσουν ένα μήνυμα ελπίδας και αμέσως μετά είναι η στιγμή όπου θα δούμε. Είναι αυτό που σας έλεγα και πριν, βλέπετε ότι έχει πάρει ένα γράμμα το οποίο κάποιος από τους πρόσφυγες, δεν ξέρω αν είναι παιδί, να είναι παιδί. Conservarlo. Che non si perda, una mica ti sulla mia scrivania. Questo è tutto il simbolo. Tieni molto cautissimo. Mi tieni la pena, non voglio tenere cazzo. Tieni molto cautissimo. Δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα και αν ακούγομαι, αν ακούγομαι. Πάντως η εικόνα αυτή των παιδιών τα οποία έχουν ετοιμάσει ένα γράμμα, έχουν ετοιμάσει μια ζωγραφιά, ήταν η εικόνα την οποία έβλεπα όσο έστεκαν εδώ πολύ νωρίτερα. Εξηγεί στον Πάπα τι είναι αυτό το οποίο έχει γράψει, το οποίο έχει ζωγραφίσει. Όλο αυτό λοιπόν ήταν ενώ έστηκαν κάτω από τον ήλιο σε μια γραμμή που τους είχαν βάλει αρχές ασφαλείας εδώ. Είχαν κάποιους μαρκαδόρους, είχαν κάποια μολύβια. Κάποια τα είχαν ετοιμάσει ήδη από τη σκηνή. Ωστόσο κάποια άλλα όσο περίμεναν για να κατευθυνθούν προς το χώρο αυτών της τέντας κάθονταν κάτω από τον ήλιο, ζωγράφιζαν αυτό το οποίο θα ήθελαν να δώσουν στον Πάπα. Δεν ξέρω αν ο τελικός προορισμός της ζωγραφιάς ή του κειμένου του γράμματος το οποίο του δίνουν είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει ο ίδιος ή αν του ζητούν για παράδειγμα ένα νεαρό αγόρι γύρω στα 10-10 χρονών. Μου έλεγε νωρίτερα ότι είναι ένα γράμμα το οποίο θέλει να του ζητήσει να δώσει σε κάποιους συγγενείς του οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ιταλία. Τον ρώτησα χαρακτηριστικά αν γνώριζε και τη διεύθυνση για να του γράψει και μου απάντησε ότι όχι, αλλά φαντάζομαι ότι ο Πάπας θα μπορεί να τη βρει. Ήταν η απάντηση για τον τελικό προορισμό αυτού του γράμματος. Σιγά σιγά βλέπω ότι κάποιες από τις οικογένειες οι οποίες έστεκαν, από τα παιδιά μάλλον, με συγχωρείτε, που έστεκαν στον εξωτερικό χώρο και που τους συνάντησαν νωρίτερα, οι τρεις προκαθήμενοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν προς το χώρο των σκηνών, λίγα στον αριθμό. Ωστόσο τα νεότερα από αυτά, τα πολύ μικρά παιδιά, έχουν αρχίσει προφανώς λόγω και του δυνατού ήλιου να απομακρύνονται από το χώρο. Βλέπετε πόσα γράμματα, βλέπετε πόσες ζωγραφιές, πόσα μηνύματα και ποιος είναι ο τρόπος τον οποίο επιλέγουν για να εκφράσουν, για να εξωτερικεύσουν αυτό το οποίο ως σκέψη, ως ελπίδα, ως φόβος, δεν ξέρω τι είναι,
κυριαρχεί στα μυαλά των παιδιών αυτών, των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι βρίσκονται για αρκετές εβδομάδες σε ένα κέντρο κράτησης, το κέντρο κράτησης Μόριας. Θα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα το επιχειρήσουμε αυτό όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη, να δούμε ποια είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων αυτών όταν κάτι το βιώνεις, όταν κάτι εκτιλήσεται μπροστά σου. Siamo fuggiti dalla Siria a causa della guerra, siamo arrivati qui in una grande Το προσεγγίζεις διαφορετικά όταν δεν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, όταν έχει ολοκληρωθεί και όταν καλείσαι να μεταβείς και πάλι στη σκηνή, στο κοντέινερ το οποίο θα εξακολουθήσει να σε φιλοξενεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εικόνα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, πέρα από την εικόνα του Πάπα την οποία βλέπετε, είναι παιδιά χαμογελαστά, τα οποία στέκουν δίπλα μου, τα οποία έχουν έρθει από, από τον χώρο της υποδοχής και συναντήθηκαν νωρίτερα μαζί του. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει αυτό που σας είπα νωρίτερα, ξεχωριστοί διάλογοι. Βλέπουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο να στέκουν σε άλλο σημείο, να συνομιλούν με άλλους πρόσφυγες, τον Πάπα να συνομιλεί με κάποια ηλικιωμένη. Να ακούσουμε την εικόνα και από εκεί. Να ακούσουμε τον ήχο, συγγνώμη. Αντίθετα αυτό που συμβαίνει στην πίσω πλευρά της Μόργιας, πίσω από τις τέντες αυτές, είναι ότι ο κόσμος εκφράζει την επιθυμία να μπορέσει και αυτός να συναντηθεί με τον Πάπα. Κάποιοι φωνάζουν, κάποιοι σφυρίζουν, κάποιοι προσπαθούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το ότι δεν θα είναι και αυτοί ανάμεσα σε αυτούς που θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν, να τους μεταφέρουν τα δικά τους αιτήματα, τα δικά τους μηνύματα. Σε εξέλιξη λοιπόν η επίσκεψη, η ιστορική αυτή επίσκεψη του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας επίσης του κυρίου Βαρθολομαίου και του κυρίου Ιερώνυμου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, εδώ στον καταβλισμό της Μόριας. Επόμενος σταθμός από εδώ θα είναι το λιμάνι της Μυτιλίνης, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί στη μία και μισή περίπου να πραγματοποιηθεί η αναχώρηση αυτή. Το γεύμα το οποίο, στο οποίο θα παρευρεθούν οι τρεις προκαθήμενοι μαζί με τους 8 πρόσφυγες οι οποίοι έχουν ήδη αφηχθεί από τον καταβλισμό του Καράτεπε, θα έχει μια διάρκεια της τάξης των 20 λεπτών με 30 λεπτά σε μια πιο μικρή τέντα, σε έναν λιτό χορό ο οποίος έχει διαμορφωθεί ειδικά για αυτό. Η εικόνα που θα δούμε από εκεί θα είναι μικρότερης διάρκειας, μιας και ο προγραμματισμός που υπάρχει είναι να ακολουθεί το πρωτόκολλο που ακολουθεί το Βατικανό για την κάλυψη. Υπάρχουν φωνές, δεν ξέρω αν περνάνε στο μικρόφωνο και αν ακούγονται, από τους πρόσφυγες που βρίσκονται εκτός της συνάντησης, από τους πρόσφυγες οι οποίοι βρίσκονται σε μια απόσταση περίπου 30 με 40 μέτρα πίσω από την κάμερα της ΕΡΤ και περίπου 100 μέτρα από την τέντα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση των ομοεθνών τους με τους τρεις προκαθημένους. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα πυκνώνει η εκδήλωση, ο τρόπος έκφρασης της πρόθεσης να συναντήσει και αυτούς, να έρθει. Αυτό που θέλουν είναι να βγει στο πίσω μέρος οι τρεις προκαθήμενοι, να έρθουν εδώ και να έστω να τους δουν, έστω να τους πούνε ένα γεια.
Thanks, God. God, thanks. Thank you, God. Thank you. Please, Father, bless me. Father, please bless me. Please, Father, bless me. May God help that deed. Father, bless me. Ευλόγησέ με, πατέρα. Σε παρακαλώ, πατέρα. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι η αποκορύφωση της έντασης. Είναι όλο αυτό το οποίο συσσωρεύεται, έχει συσσωρευτεί μάλλον όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα στον καθένα από αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι η ελπίδα δεν έχει πάψει, ότι η ελπίδα εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο. Όταν έχεις περάσει διαπυρός και σιδήρου, όταν έχεις ταξιδέψει σε φουρτουνιασμένες θάλασσες και όταν βρίσκεσαι πίσω από σειρματοπλέγματα, βλέποντας αυτό το οποίο για σένα ήταν ο τελικός προορισμός, ο παράδεισος, ήταν το όνειρο, ήταν... δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, πώς να το πω. Να στέκει όσο μακριά ήταν και πριν, δίχως ελπίδα. Αυτή είναι μια στιγμή ελπίδας, αυτό το οποίο βιώνουν τώρα. Διαφορετικό το κλίμα, επαναλαμβάνω, σε αυτούς οι οποίοι δεν βλέπουν, δεν συναντούν τον Ποντίφικα, τον προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον κύριο Βαρθολομαίο, τον κύριο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο επίσης, τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, οι οποίοι ολοένα και πιο συχνά πλέον φωνάζουν ότι είμαστε κι εμείς εδώ, ζητώντας να πραγματοποιηθεί πέρα από το τελετουργικό το οποίο είχε προγραμματιστεί και μία συνάντηση με αυτούς, να βγουν δηλαδή στο πίσω μέρος, να μπουν στον επίσημο χώρο του καταβλισμού που βρίσκονται οι τέντες, έστω να τον δουν. Και νομίζω το ακούτε κι εσείς, ότι όλο ένα και πιο συχνά, όλο ένα και πιο πυκνά, όλο ένα και πιο δυνατά ακούγονται τα συνθήματα αυτά. Είμαστε κι εμείς εδώ, φωνάζουν χαρακτηριστικά. Ήρθαν από τον Ράκ, από τη Σενζάρ, μια πόλη που είναι όλοι οι Ιαζιδιστές εκεί πέρα. Sono venuti da Lira, che da una città dove sono tutti gli Yazidi. La sua famiglia è stata presa dall'ISIS. Che fino adesso sono qua custoditi qui. Vuole fare una fotografia con tutta la sua famiglia. Κάτι το οποίο εγώ παρατήρησα και με εντυπωσίασε τουλάχιστον ως εικόνα είναι ότι, όπως επεσήμανα και νωρίτερα, οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από μια διαφορετική θρησκεία, από το Ισλάμ, είναι μουσουλμάνοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είναι Σουνίτες. Το να βλέπεις έναν ο οποίος προέρχεται από μια διαφορετική θρησκεία να πιάνει το χέρι ενός θρησκευτικού ηγέτη από ένα διαφορετικό δόγμα,
και να του φυλάει το χέρι. Σαν εικόνα έχει επίσης μία δυναμική. Είναι επίσης ένα μήνυμα και δείχνει σαφέστατα και την απελπιστική θέση και την ψυχολογία στην οποία έχουν περιέλθει οι άνθρωποι αυτοί, αλλά εμπεριέχει και ένα θάρρος το να τολμάς να φυλάς το χέρι ενός ανθρώπου ο οποίος συμβολίζει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έμαθες, διδάχτηκες και εξακολουθείς να πιστεύεις εσύ. Αφήνω τα κενά αυτά για να ακούμε και τους διαλόγους και όπου μπορούμε να μεταφράζουμε. Επίσης μια εικόνα την οποία δεν βλέπετε και θέλω να σας μεταφέρω είναι τα πρόσωπα χαμογελαστά όλων όσων έχουν ήδη συναντηθεί με τους τρεις προκαθημένους. Έχουν αφήσει τη σκηνή και κατευθύνονται προς τις σκηνές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έχει περάσει από εδώ και να μην χαμογελά. Αλλιώς ήταν τα πρόσωπά τους την ώρα που πήγαιναν για τη συνάντηση αυτή, γνωρίζοντας ότι θα συμβεί, ότι θα έρθουν σε λίγο, θα είναι στη Μόρια, θα συναντηθούν μαζί τους. Διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικοί άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν. Θα επιχειρήσουμε με κάποιους από αυτούς να συνομιλήσουμε αργότερα όταν θα υπάρχουν κάποια κενά στο πρόγραμμα των τριών προκαθημένων και όσο το δυνατόν να κατανοήσουμε τι σημαίνει, τι είναι αυτό το οποίο αφήνει πίσω της αυτή η επίσκεψη εδώ, αυτή η συνάντηση μαζί τους και πώς διαμορφώνονται οι προσδοκίες για όλους αυτούς οι οποίοι να ακούσουμε το δηλαδή να σκοτώσουν τα πουλιά και να σας βάλουν σε ένα κλούβι. Αυτοί είναι άνθρωποι και τους κρατάνε σε κλούβες και αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι εντελώς διαφορετική η ψυχολογία με την οποία κατευθύνονταν στη συνάντηση αυτή, για τη συνάντηση μάλλον αυτή, και εντελώς διαφορετικά τα πρόσωπα, η γλώσσα του σώματος, η ψυχολογία των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τη σκηνή και κατευθύνονται και πάλι προς τους χώρους διαμονής τους, προς τα κοντέινερ και τις σκηνές. Συνθήματα διαρκείας πλέον από όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει στο πρωτόκολλο, στο τελετουργικό, και ότι ακούγοντας τις φωνές τους θα στραφούν και προς αυτούς και ότι θα έρθουν στην είσοδο πλέον των σκηνών για να απευθύνουν ένα χαιρετισμό, για να τους δουν, για να τους δώσουν κάποιο χαρτί, κάποιο μήνυμα, κάποια ζωγραφιά όπως είδαμε και μέσα, κάτι από όλα αυτά, έστω και η οπτική επαφή πάντως θα ήταν κάτι το οποίο θα τους ικανοποιούσε και το εκφράζουν φωνάζοντας όλο ένα και πιο δυνατά. Βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της συνάντησης αυτής με τους πρόσφυγες εντός της σκηνής. Κάποια λίγα λεπτά απομένουν εφόσον δεν υπάρξει κάποια στάση για έναν πιο
αναλυτικό διάλογο με κάποιους από τους πρόσφυγες, το οποίο όπως βλέπουμε συμβαίνει. Βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο αυτή τη στιγμή να συνομιλά με κάποιους, να συνομιλεί με, συγχωρείτε, με κάποιους από αυτούς. Ανάμεσά τους είναι εντυπωσιακό ότι, δεν ξέρω να σας πω το χρόνο παραμονής τους, ποιος είναι ο μεγαλύτερος χρόνος που έχει υπάρξει για κάποιον από αυτούς στον συγκεκριμένο καταβλισμό. Ωστόσο κάποιοι εξ αυτών έχουν μάθει σπαστά ελληνικά, μιλούν κάποιες λέξεις και προσπαθούν με τα απειροελάχιστα ελληνικά τα οποία έχουν μάθει να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους που έρχονται σε καθημερινή επαφή εδώ στον καταβλισμό. Εξακολουθούμε εμείς να έχουμε την εικόνα του κυρίου Ιερώνυμου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο οποίος βρίσκεται και αυτός με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο βλέπουμε και αυτόν να χαιρετά τους πρόσφυγες. Λογικά σε πολύ λίγο από τώρα θα πρέπει να δούμε να παίρνουν θέση στο βάθρο που έχει στηθεί έξω από την τέντα αυτή. Αν καταλαβαίνω καλά από την εικόνα, βρισκόμαστε σιγά σιγά προς την έξοδο, άρα πρέπει να πλησιάζουμε προς τη στιγμή των ανακοινώσεων, των δηλώσεων. Ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονται εντός της σκηνής, να σας πω ότι βρίσκονται και αρκετοί που τραυματίστηκαν στην διάρκεια του πολέμου στην Συρία. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε αναπηρικά αμαξίδια, βρίσκονται σε αναπηρικά καροτσάκια και μεταφέρθηκαν εκεί με την συνδρομή των ανθρώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται εδώ στον καταβλισμό. Μέτρησα τουλάχιστον 15 με 20 αναπηρικά αμαξίδια τα οποία κατευθύνθηκαν στην τέντα αυτή. Κάθε μια από τις ιστορίες αυτές διαφορετική, με ένα κοινό τόπο αυτόν του πολέμου και το βίωμα είτε της απώλειας είτε του προσωπικού τραυματισμού. Hanno passato così tanti che non sono scappati da tanti grandi problemi che sono arrivati fino a qui. Chiede in qualche modo di essere aiutato. Ο χρόνος παραμονής λοιπόν ήταν το κυρίαρχο στοιχείο των περισσότερων από τις δηλώσεις, από τις συνομιλίες που είχε ο Πάπας. Έλεγα λοιπόν ότι ο χρόνος παραμονής, ότι ο αποκλεισμός είναι μόνος με δύο παιδιά. Είναι πολύ άρρωστη. Έφυγα από το πόλεμο. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Thank you.
Να σας πω ότι οι φωνές οι οποίες ακούγατε τόση ώρα από πίσω μου, από τον κόσμο ο οποίος δεν θα είχε την ευκαιρία να δει τον Πάπα, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, προφανώς ακούστηκαν και μέσα στη σκηνή. Έχουμε λιποθυμίες αρκετών από τους πρόσφυγες οι οποίοι στέκουν στον ήλιο εδώ και ώρα, προσδοκώντας ότι θα τους έβλεπαν. Και όπως με πληροφορούν, πιθανότατα θα φύγουμε από το πρωτόκολλο, θα φύγουμε από το τελειτουργικό, θα φύγουμε από αυτό που έχει αποτυπωθεί σε μια κόλλα χαρτί ως πρόγραμμα. Και οι τρεις προκαθήμενοι θα έρθουν στο χώρο ο οποίος βρίσκεται έξω από αυτή την τέντα. Θα έρθουν σε ένα χώρο 100 μέτρα παραπίσω για να δουν τους πρόσφυγες, αυτούς οι οποίοι δεν βρίσκονταν στην αρχική επιλογή, και να τους απευθύνουν ένα χαιρετισμό εξερχόμενοι της σκηνής στην οποία βρίσκονται τώρα. Δεν ξέρω αν ακούστηκα λοιπόν πριν. Έλεγα ότι οι φωνές όσων βρίσκονται εδώ και δεν θα συναντούσαν τους τρεις προκαθήμενους των εκκλησιών, οι οποίοι εξακολουθούν να φωνάζουν, φαίνεται ότι εισακούστηκαν, ακούστηκαν στην τέντα και εισακούστηκαν. Οι τρεις προκαθήμενοι θα έρθουν στο χώρο στον οποίο βρίσκονται οι πρόσφυγες, ο μεγάλος αριθμός, 1.500-2.000 άτομα, κάπου τόσο τους υπολογίζω εγώ, για να τους χαιρετήσουν. Δεν ξέρω αν θα τους απευθύνουν μήνυμα. Πάντως η απόφαση ελήφθη και σε πολύ λίγο από τώρα περιμένουμε ότι οι τρεις προκαθήμενοι θα σπάσουν το πρωτόκολλο για μία φορά ακόμα και θα έρθουν στον χώρο εδώ για να υπάρξει μια ολιγόλεπτη, ένας ολιγόλεπτος χαιρετισμός ή μια ολιγόλεπτη ομιλία προς τους ανθρώπους αυτούς. Περιμένουμε να το δούμε. Ολοκληρώθηκε σε κάθε περίπτωση η συνάντηση, οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί με καθορισμένο αριθμό προσφύγων.